Τα νέα, τα απόμενα τη έκθεση για τη ΣΜΕΘ, η θλίψη του Τσιόδρα και η διαγραφή του Κουρουμπλή, Ευρωπαϊκό πράσινο φω για το χάπι τη Φάιζερ, Αδιέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα ζήτησε από τον βουλευτή του να ανακαλέσει του βαρύ χαρακτηρισμού κατά τη Νέα Δημοκρατία, εκείνο αρνήθηκε και έτσι τον έθεσε εκτό κοινοβουλευτική ομάδο. Για ρεύμα αέριο πετρέλαιο, επιδότηση επί τρία, αύριο στη Βουλή ανακοινώνονται, νέα ενίσχυση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού. Επιπλέον εκτό στα τα τιμολόγια του φυσικού αερίου, κούρεμα φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Κάτσε, τώρα που το έπες αυτό, mm -hmm. μα έχει στείλει ο κύριο Θεοδωρίδη για το ρεύμα. Του ήρθε ο λογαριασμό. Πόσο του έχει έρθει, 500... Ναι. Ε, είμαι συνδεδεμένη, δεν με βλέπετε. Α, α, δεν δε, δε, 500... ε, δε το βλέπω, Ναι. 1... Πόσα. Πεντακόσια ευρώ. Αυτό ναι. αυτή δεν είναι. Καθαριστικό είναι. Ναι. Τι να σου πω. Ναι. Και γράφει ο άνθρωπο. Ναι. Όσο, Πόσο και τα δω, χρεώσει Δήμου και τα λοιπά. Μπά, 420 μπά. ευρώ. Άταν... Θα, το, ναι. θα, το, δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε. Καθημερινή. Η καθημερινή. Ο μη επίδειξε δύναμη από συμμορίε, αυτό το θέμα που δείξαμε κι εμεί. Ακραία πόλωση με την όμικρον πρώτων πυλών. Σύγκρουση ενόψη προπολογισμού. Διαγραφή κουρουπλή από ΣΥΡΙΖΑ. Και Σύζυγο θύματο του ψευτογιατρού, μιλάει στην καθημερινή, μα έλεγε όλα καλά δύο ώρε πριν από το μοιραίο. Παιδιά, υπήρξαν οικογένειε μέσα στην απελπισία του πέδωσαν σε αυτόν τον, τον τύπο 40.000 ευρώ για να σώσει τον άνθρωπό του από τον καρκίνο. Και όσο προχωράει η δίκη, θα βλέπουμε πάρα πολλά ναι, ναι. πράγματα. Ναι. Ναι. Η εφημερίδα των συντακτών Πανικόβλητο Μαξιμού, επιτάσσει Τσιόδρα, επιχείρηση συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών για απαξίωση τη Βόμβα. Σκληρή σύγκρουση στη Βουλή εκτό κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτη Κρουμπλή. Λήτρα στην εφημερίδα των Συντακτών, Έχουμε ενημερώσει στο ανώτατο επίπεδο, αλλιώ θα ήμασταν υπόλογοι. Τώρα και ο κύριο Κικίλια, ήταν η δική του περίοδο τότε. Ναι. Λέει, εγώ παιδιά δεν την πήρα αυτή την έρευνα. Ε, την έρευνα. έρευνα. Ο κύριο Κοντοζαμάνη ε, λέει κάτι αντίστοιχο. Το Μαξίμου λέει κάτι αντίστοιχο. Ο οικοδόμο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο οικοδρομπο, λέει, δεν το πήραμε ποτέ. Προκύπτει ένα ερώτημα ναι, όταν πού πήγε, ρε παιδιά. Πού πήγε αυτή η έρευνα. Ο κύριο Σιόδρο έκανε την τοποθέτηση. Ναι. Ο έτερος, ναι. συνεργάτη του ναι. είπε ότι ενημερώσαμε. Από την άλλη πλευρά. Ποιον η, για να λέμε για την αλήθεια, η έρευνα που είδαμε για το δημοσιοτητα δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο Βασιλακόπουλο, από, που αυτό, που λέει ο Κιουμής, από αυτό που λέει ο από αυτό που λέει ο Καπραβέλο. Που λένε, παιδιά, εμβολιαστείτε. Δεν αντέχει το σύστημα, θα πεθάνουμε πολύ. Αυτό λέει η έρευνα. αυτό δεν λένε. Κοντολογεί αυτό, δεν είναι, είναι η δηλαδή, μου. Σοβαρά τα Λένε, θα εμβολιαστείτε, δεν δε φτάνει το σύστημα. Δεν μπορούμε, παιδιά, έχουμε δι... ε, φτιάξει ένα σύστημα το οποίο έχει κάτι τύπε να Και επιβιώνει 1,3 εκτό μέθου διασωλυνωμένου. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. Μπούμεραγκ για τον Τσίπρα ή την Βορυχία. Κρούσματα από σύνθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυξήσει έω 40 ευρώ τη Δευτέρα στα ATM. Και. 500 εκατομμύρια, ε. Ναι, είναι αυτή την είδηση που μα είπε ο Μιχάλη Σιγνατή. Μπρο τα δικαιώματα ναι, του παιδιά. Με ένα κλικ στην εργάνη, οι εργαζόμενοι θα βλέπουν μισθό ένσημα και ωράριο. Ναι, ναι. Η καινούργια εφαρμογή του Υπουργείου Εργασία. Δημοκρατία. Ψεύτιση, ανυκανό σε πανικό το μαξίμα επί τα μελέτη τη Λίτρα. Αν ο Πρωθυπουργό δεν γνώριζε, όπω λέει, την έκθεση σοκ του Συμβούλου του, τότε είναι ακαταλληλό. Θλιβερέ δικαιολογίε από οικονόμου υπουργού. Ο Τσίπρα έδειξε τον κουρουπλή επειδή αποκάλυψε, αποκάλυψε δολοφόνου του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσιόδα με δήλωσή του είπε ότι τον λυπεί η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά δεν διέψευσε του άδικου θανάτου. Και οι Τούρκοι στέλνουν στη το Ρέις, στην Κύπρο το Ρουτ Ρέι συναγερμό στη Μεγαλόνισο, για τη νέα παράνομη Ναύτεξ. Η Αυγή. Απαντήσεις ή παρετήσεις. Κρυφτούλη στο Μαξίμου μετά την αποκάλυψη της μελέτης Τσιόδρα Λίτρα. Ψέματα οικονόμου για να καλύψει τον Πρωθυπουργό. Έδειξε και η Κίλια Κοντοζαμάνη για να μείνουν αλόβητοι Μητσοτάκης και Σκέρτσος. Μάλιστα. Εξαταστική για ο και Λίστα Πέτσα. Λουκέτο Άρον Άρον από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει και για τη διάγραφη του κυρίου Κουρούκλη κάτω τα χέρια από το λαϊκό εισόδημα αυξήσει σε μισθού λεφτά για την υγεία. Συγκεντρώσει συνδικά των κεφαλαίων ενάντια στον κρατικό προπολογισμό. Οι εικόνε, παιδιά, από τι χθεσινέ κινητοποίησει. Εστία. Η ως τσιόδρα πλήττει τον ΣΥΡΙΖΑ και αναστατώνει το Μαξίμου. Ο, κατη... κατήγγειλε την εργαλειοποίηση τη ερεύνη του, αλλά δεν διέψευσε ότι την παρέδωσε στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Στην κόντρα, Εξεταστική επιτροπή για το πόρισμα Λίτα Τσιόδρα. Δεν γνωρίζω ο Μιζωτάκη ισχυρίζει το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τρέμουν τι ποινικέ ευθύνε για το διαρκέ έγκλημα που συντελείται σε βάρο των ασθενών. Σε βαθύ κόκκινο όλη η Ελλάδα προ νέο μαύρο ρεκόρ θανάτων οδεύει η χώρα τον Δεκέμβριο. Εσπρέσο. Τον σέρνουν στα δικαστήρια αγωγή από του Κανάκη Σερβετά Κιού κατά του Παναγιοτόπουλου. Είμαι εξπέρ στο στοματικό έρωτα. Όσα... Λέει, ποιο τη λέει εδώ. Είμαι εξπερ, λέει στο στοματικό. Ποιο, ο ο, ο... ο Στάθη είναι εξπερ. Τα διαστροφικά SMS του πορνοστάθη σε πρώην κορίτσια τον Αρβίλα. Όσα λέει η κοπέλα που δούλευε στη σατυρική εκπομπή, όλοι γνώριζαν ότι ήταν γλιώδη παρενοχλητή. Και πόρτα στη Σάσα στα μάτια από τον Κουρέα, ο κ. Χαραλαμπόπουλο είπε ότι αν δεν φύγει, πήγε να δει την παράστασή του και έστειλε μια ταξιδιωτική. Δεν αρχίζω, λέει την ναι, θέτει. η οποία τη είπε γενικά ότι αν δεν φύγει δεν θα παίξω. Και συνελήφθη πάλι ο Μένιο Φουρτιώτη με πατέρα στον εισαγγελέα, ο πρώην Star. Μάλιστα. Στη Σταρ, τη σκότωσα, παιδιά, Τι... αυτό, αυτό, ανώμαλο χτίνο στα γρεβενά, βίασε και σκότωσε τη μάνα του. Τη σκότωσα γιατί έκαψε το φαγητό. Είχε σφάξει με τσεκούρι πριν χρόνια για τη γιαγιά του. Τη βίασε τη μάνα του και τη σκότωσε γιατί έκαψε, λέει, το φαγητό. Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά. Μάλιστα. Και ήθελε άρων-άρων να ταφεί η μητέρα του, είχε πει ότι έφυγε από παθολογικά αίτια η γυναίκα, έγινε η έρευνα φυσικά δεν και αποκαλύφθηκε παιδιά. ότι... Δεν το, μά... το... το μάτι δεν γυαλίζει απλά, είναι, είναι όρσα ο άνθρωπος, δεν είναι. Έχει κόψει άλυσο. Ήξεραν για τον για το Στάθη, ήξεραν ότι την πέφτει σε ό,τι κινείται. Μπράβο Στάθη. Μπράβο, Στάθη. Είναι αστεμπορική. Ένα φίλο μου λέει: Δεν του το είχα. Πάμε. Η αστεμπορική. Μήνυμα στήριξη τη Ελλάδα. Η Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντα στην αστεμπορική, δήλωσε ότι εξετάζει ειδική πρόβλεψη για τα ελληνικά ομόλογα μετά τη λήξη του ΠΕΠ. Και τύπο Θεσσαλονίκη. χτυπάνε καμπάνε για τη μετάλλαξη. Οι επιστήμονε πιστεύουν ότι ξαναμολύνει όσου έχουν νοσήσει στο παρελθόν. Δραματικέ εκκλήσει για την τρίτη δόση των εμβολιων παρέμβαση σόδα για να σταματήσει η πολιτική κόντρα για την έρευνα του.